Τι ωφελεί να περιγράφουμε μια τραγική πραγματικότητα εάν δεν αναλύσουμε τους λόγους που φτάσαμε ως εδώ και κυρίως το πώς θα ξεπεράσουμε την τραγική κατάσταση. Αυτά μου έρχονταν στο μυαλό όταν άκουγα πολλούς ομιλητές και στην πρωινή και στην απογευματινή χθεσινή συνεδρία της Βουλής να περιγράφουν τις περικοπές, την αφέμαξη εισοδημάτων, την ανεργία, τις φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, τα σκληρά νεοφιλελεύθερα μέτρα που περιλαμβάνονται στα 140 προαπαιτούμενα της δεύτερης αξιολόγησης, χωρίς να αναλύουν γιατί η Ελλάδα έγινε μια υπερχρεωμένη χώρα, τι προκάλεσε τη χρεοκοπία, ποιος επέβαλε με λάθος πολλαπλασιαστές, με διαρκώς λαθεμένες εκτιμήσεις, με την πότα του ισχυρού τα βάρβαρα μέτρα και κυρίως πώς θα περάσει η Ελλάδα στη νέα ιστορική περίοδο χωρίς τρευλώσεις, χωρίς ελλείμματα, χωρίς διασπάθηση του δημοσίου χρήματος, χωρίς κηδεμόνες, χωρίς συνταγές ύφεσης, αλλά με πλήρη αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων, του φυσικού πλούτου, των υδρογονανθράκων, των μνημείων, της εξαιρετικής ομορφιάς της και κυρίως του πρικισμένου ανθρώπινου δυναμικού της, των νέων παιδιών με τα προσόντα. Στα ζητήματα αυτά πολύ λίγα ακούστηκαν και από τους συμπαθείς εκπρόσωπους των 45 φορέων που προσκαλέσαμε χθες και από τους ρήτορες της αντιπολίτευσης. Πολύ λίγες προωθητικές σκέψεις για την ολιστική ανασυγκρότηση της χώρας, για τις όριμες ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις που χρειαζόμαστε, για το σχέδιο που θα οδηγήσει στην επιθυμητή ταχύρυθμη, ισόρυθμη, βιώσιμη, δίκαιη, συμμετοχική ανάπτυξη με έξυπνες επενδύσεις, με υγιή επιχειρηματικότητα, με έσοδα και δαπάνες που θα έχουν τη σφραγίδα της κοινωνικής δικαιοσύνης, θα παίρνουν από τους αποδεδειγμένα πλούσιους φορεφυγάδες, από τους λαθρέμπορους, από τα λαμόγια και θα κατανέμουν εκεί που θα πιάσουν τόπο, στη δυνατότητα να απασχοληθούν στην Ελλάδα όλοι αυτοί οι νέοι που τους χρειαζόμαστε, να έχουμε τη δυνατότητα οι νέες οικογένειες να έχουν όλα τα παιδιά τους σε παιδικούς σταθμούς, σε βρεφονιπιακούς σταθμούς, να παίρνουν σχολικά γεύματα, να έχουν ένα αναβαθμισμένο εθνικό σύστημα υγείας με τοπικές μονάδες υγείας, με αυτοτελή τμήματα επειγόντων περιστατικών, να έχουν παιδιάτρους και στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στα νησιά και στα κέντρα υγείας και να γυρίσουν και οι νέοι γιατροί που τους χρησιμοποιεί η Γερμανία ή άλλες χώρες, αλλά τους χρειαζόμαστε εδώ. Και τη Νέα Δημοκρατία την καταλαβαίνουμε. Το δικό της σχέδιο είναι να περιγράφουν την καταστροφή της χώρας σαν να έγινε τώρα. Να ανακαλύπτουν συνέχιση της ύφεσης, όταν όλες οι επικαιροποιημένες μελέτες δείχνουν ανάπτυξη 1,8% για το 2017 και ακαθάριστο εθνικό προϊόν 2,11-200 εκατομμύρια ευρώ το 2021. Να κάνουν κάθε τι για να πέσει η κυβέρνηση, να παλινορθωθεί το παλιό σύστημα εξουσίας, να σβηστούν τα σκάνδαλα, η διασπάθηση του δημοσίου χρήματος, να μην διερευνηθεί το μεγάλο φαγοπότι, να γυρίσει η Ελλάδα στα δεδομένα που προκάλεσαν τη χρεοκοπία. Αλλά εσείς οι άλλοι αγαπητοί συνάδελφοι των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης που λέτε ότι η Ελλάδα πρέπει να γυρίσει σελίδα, που δεν συμμετείχατε πολλοί από εσάς στο πάρτι της Κρεπάλης, της Ερεμούλας, που λέτε ότι πρέπει να παραμείνει η Ελλάδα στην Ενωμένη Ευρώπη, μια Ενωμένη Ευρώπη που όμως πρέπει να αλλάξει ριζικά για να εφαρμόζονται οι αξίες που διακηρύσσονται. Τι ακριβώς κάνετε τώρα? Λέτε, δεν θα ψηφίσουμε ούτε τα αντισταθμιστικά μέτρα με τα οποία συμφωνούμε, γιατί συνοδεύουν υφυσιακά αντιλαϊκά μέτρα που είναι τέταρτο μνημόνιο χωρίς νέα χρηματοδότηση. Τι δεν γνωρίζετε? Δεν γνωρίζετε ποιος απέτησε, ποιος εκβίασε, ποιος ήθελε τις περικοπές συντάξεων, αφορολόγητου, ειδικών μισθολογίων, του ΕΚΑΣ? Ποιος ζητούσε
συντάξεις Βαλκανίων για τους Έλληνες συνταξιούχους? Ποιος ζητά επίμονα από την Ελλάδα να μειώσει την κρατική χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος? Ποιος έκανε συμπαιγνία με τη γερμανική και ολλανδική ηγεσία για να επιβληθεί η ψήφιση πρόσθετων δημοσιονομικών μέτρων που δεν χρειάζονταν? Δεν γνωρίζετε ποιος δεν ήθελε τη θεσμοθέτηση της ελευθερίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την επεκτασιμότητα των κλαδικών συμβάσεων? Ποιος επεδίωκε διπλασιαστων ομαδικών απολύσεων, lockout, άνοιγμα των καταστημάτων όλες τις Κυριακές? Δεν γνωρίζετε ποιος ήθελε στις 5 Δεκέμβρη πρωτογενή πλεονάσματα δεκαετίας στο 3,5%? Ποιοι ακύρωσαν την πρόταση Τσακαλώτου να χρησιμοποιείται 1% των πρωτογενών πλεονασμάτων για φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις? Δεν γνωρίζετε ποιοι εκβιάζουν να μην υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα αναδιάρθρωσης βιώσιμης εξυπηρέτησης του χρέους πριν τις γερμανικές εκλογές? Αφού τα γνωρίζετε όλα αυτά, τι ακριβώς προτείνετε? Να ακυρώσουμε τη συμφωνία συμβιβασμού που έγινε στο επίπεδο των τεχνικών κλιμακίων? Να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις μέχρι να υποχωρήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Γερμανία? Αυτό προτείνετε? Να μην υπάρξει θετική αξιολόγηση της Τρίτης Σύμβασης στη συνεδρίαση του Eurogroup την 22η Μαΐου? Να προκαλέσουμε ρήξη? Χρησιμοποιήσατε ακόμη και ένσταση αντισυνταγματικότητας. Πού θέλετε να οδηγηθούμε? Σε εκλογές τώρα? Δεν γίνονται, αγαπητοί φίλοι. Οι εκλογές θα γίνουν όταν εμείς θα οδηγήσουμε τη χώρα σε όλα αυτά τα οποία είναι ένα συλλογικό πρόγραμμα ολιστικής της ανασυγκρότησης. Πάντως, για να καταλήξω, αγαπητέ Πρόεδρε, ολοκληρώνεται, κύριε Παλαγουρή. Νέα χρηματοδότηση από τους δανειστές δεν χρειαζόμαστε. Αρκούν τα 7 δις ευρώ της σύμβασης για να πληρώσουμε τις ανεξόφλητες οφειλές του Δημοσίου. Αρκούν οι μειωμένες πληρωμές για το κοχριολίσια, αν κατορθώσουμε πραγματικά να πετύχουμε τη διευθέτηση του χρέους. Αρκούν τα 80 εκατομμύρια που παίρνουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να μπορέσουμε να κάνουμε τη μεταρρύθμιση στο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας. Τα 300 εκατομμύρια ετησίως που ανέλησε πριν ο Αλέξου Χαρίτσης για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δεν θα σας αναλύσω, γιατί το έκανα και χθες, τα ζητήματα τα θετικά που περιλαμβάνονται σε ζητήματα που αφορούν την υγεία, τις προμήθειες, τη φαρμακευτική πολιτική. Το έκανε και ο Παύλος Πολάκης χθες. Φαντάζομαι ότι θα το κάνει και ο Ανδρέας Ξενθός που θα μιλήσει. Αλλά εκείνο με το οποίο θέλω να κλείσω είναι ότι με τα δεδομένα αυτά που υπάρχουν, εμείς θα κριθούμε για την ικανότητά μας να υλοποιήσουμε τη δύσκολη αποστολή που αναλάβαμε μετά και τη δεύτερη λαϊκή εντολή. Κυρίως, οφείλουμε να αποδείξουμε το εναλλακτικό, αδιάφθορο, ελκυστικό, αριστερό πρότυπο διακυβέρνησης με μηδενική ανοχή στη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος, τη μείωση των ανισοτήτων, τη θεαματική αύξηση των θέσεων σταθερής απασχόλησης, την παραγωγική ανασυγκρότηση, τις ΚΙΝΣΕΠ, τα κέντρα κοινότητας, τα ολοήμερα σχολεία, την ενισχυτική διδασκαλία, τις ομάδες παραγωγών, το Εθνικό Μητρό Επιτελικών Στελεχών. Για τα καθήκοντα καλώς, αυτά κύριε Παπαδόπουλε, θα κρυφτούμε στο τέλος της τετραετίας. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, παρακαλώ πάρα πολύ.